Φαίνεται πως... Καλό μεσημέρι, κάτια κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στη λίμνη Σωρό, στο Μενεού. Είναι το νοτιοδυτικότερο σημείο της Αλικής Λάρνακας. Εδώ που ο πτηνολογικός σύνδεσμος πραγματοποίησε πριν από λίγο καιρό μία έρευνα. Τα αποτελέσματα της δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά. Έχει κάνει μία έρευνα εδώ και έχουν δείξει ότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης μολύβδου και αυτό οφείλεται κυρίως στους κυνηγούς οι οποίοι έρχονται εδώ και κάνουν το κυνήγι τους με φυσίγκια από μόλιβδο. Έχω δίπλα μου τον Τάσο Σαλή, ο οποίος είναι ο συντονιστής των εκστρατιών του πτηνολογικού συνδέσμου, έτσι ώστε να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την έρευνά τους. Ναι, γεια σας. Ακριβώς όπως ήταν η εισαγωγή σου, Όλγα, ο πτηνολογικός έκανε τη συγκεκριμένη μελέτη. Ο λόγος ήταν επειδή η λίμνη Σωρός, που είναι μια προστατευόμενη περιοχή στο δίκτυο Natura 2000, είναι μια από τις λίγες περιοχές όπου γίνεται και κυνήγι στις παρυφές του και σε κοντινή απόσταση. Άρα πάντα υπήρχε αυτή η υποψία. Δυστυχώς οι φόβοι μας γίνονται πραγματικότητα μετά από τη μελέτη που έκαμε, όπου δείχνει ότι το δυτικό κομμάτι είναι γεμάτο με σφαιρίδια από μόλιβδο. Είναι κάτι το οποίο εντοπίζουμε και εμείς, γιατί περπατήσαμε έτσι λίγο την περιοχή και βλέπουμε ότι υπάρχουν παντού πάρα πολλά, τόσο καινούρια όσο και πιο παλιά. Ακριβώς. Άρα ναι, είναι μια γνωστή περιοχή όπου έρχονται οι κυνηγοί, αλλά εντοπίζουμε από τη στιγμή που είναι γεμάτη από μόλιβδο ότι δεν εφαρμόζονται οι νομοθεσίες. Να αναφέρουμε ότι από το 2007 υπάρχει εθνική νομοθεσία όπου σε απόσταση εντός 300 μέτρων από υγροβιότοπους ή και φράγματα απαγορεύεται η χρήση φυσιγκίων από σφαιρίδια από μόλιβδον. Άρα κάποιος μπορεί να πρέπει να μας αποτελεί απορία γιατί είναι γεμάτη λίμνη που τη στιγμή που δεν θα έπρεπε καν να χρησιμοποιούνται σφαιρίδια από μόλιβδο. Και εδώ η απόσταση είναι πάρα πολύ λίγη, δεν είναι καν 300 μέτρα. Ακριβώς, είμαστε στα 50 μέτρα από τη λίμνη. Να αναφέρουμε ότι ο μόλιβδος είναι τοξικός τόσο στους ανθρώπους αλλά και στην άγρια φύση, ιδιαίτερα στα υδρόβια πουλιά. Δεν υπάρχουν ασφαλή επίπεδα έκθεσης. Έχει αποδειχτεί ότι για τους ανθρώπους μπορεί να προκαλέσει και εγκεφαλική βλάβη. Ενώ στα πουλιά, όπως είχαμε και πέρσι, πρόπερσι το Φλεβάριο του 2020, όπου πολλά φλαμίνκο πέθανα από μολυβδίαση, τότε και πάλι στην κεντρική λίμνη της Αλικής ήταν λόγω του μολύβδου. Μπορεί να ήρθαν εδώ, να έφαγαν κάτι από την λίμνη, μετά να μετακινήθηκαν προς την άλλη λίμνη, την μεγαλύτερη, και εκεί ίσως άφησαν, έτσι, πέθαναν εκεί. Μπορεί και αυτό να είναι ένα σενάριο, αλλά σίγουρα και η λίμνη της Αλικής Λάρνακας είχε πρόβλημα με το παλιό το σκοπευτήριο τότε. Αλλά αυτό που εντοπίζουμε στην έρευνά μας είναι ότι και αυτή η λίμνη τώρα έχει πρόβλημα. Να πούμε επίσης ότι είναι και μια περιοχή όπου γίνεται... Είναι έντονο το φαινόμενο του παράνομου πυροβολισμού προστατευόμενων πτηνών. Να θυμίσουμε τους τηλεθεατές ότι πέρσι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πάλι ο πτηνολογικός είχε εντοπίσει δεκάδες πυροβολημένους μελισσοφάγους. Άρα είναι και σημείο μελανών για την παράνομη θανάτωση. Και να πούμε επίσης ότι είναι και πάρα πολλά κοντά στην οικιστική και τουριστική ζώνη. Ούτε στα 200-300 μέτρα από εμάς. Είναι σπίτια όπου κατοικούν ανθρώποι ή επισκέπτονται τουρίστες. Άρα εμείς ως πτηνολογικός αυτό που έχουμε κάνει, έχουμε αποστείλει τη μελέτη μας στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών και στην Υπηρεσία Θύρας και για αυτούς τους τρεις λόγους που έχω πει, μόλιβδος, πολύ κοντινά στα σπίτια, άρα αποτελεί δημόσια ασφάλεια και το έντονο φαινόμενο του παράνομου πυροβολισμού, έχουμε ζητήσει να κλείσει η περιοχή. Και υπήρχε κάποια απάντηση? Όχι προς το παρόν, αναμένουμε ότι θα υπάρχει ανταπόκριση, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει αφισβήτηση ότι είναι προβληματική η περιοχή. Ελπίζουμε να εισακουστούν. Το σίγουρο είναι από τα ευρήματα μας. Μπορεί κάποιος να βγάλει και κάποια πορίσματα ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια νομοθεσία από το 2007, φαίνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής εφαρμογή της από την αρμόδια υπηρεσία. Αλλά και σίγουρα και οι κυνηγοί φαίνεται είτε δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η νομοθεσία ή μπορεί να υπάρχει και αδιαφορία από τους κυνηγούς. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά από την άλλη τα ευρήματα είναι εκεί πέρα. Όσον αφορά τώρα τα φυσίγκια, υπάρχουν κάποια άλλα φυσίγκια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν σε απόσταση πάντα μετά τα 300 μέτρα που να μην περιέχουν μόλιβδο? Υπάρχει αυτή
η εναλλακτική για τους κυνηγούς. Ναι, υπάρχει εναλλακτική. Είναι φυσίγγια που είναι φτιαγμένα από σφαιρίδια από ατσάλι. Άρα οι εναλλακτικές υπάρχουν. Μάλιστα η Ευρώπη πρόσφατα έχει περάσει και νομοθεσία για να απαγορεύεται το κυνήγι στους υγροβιότοπους. Για την ακρίβεια, η Κύπρος είχε πρωτοστατήσει που το είχε εφαρμόσει, που το είχε υιοθετήσει και περάσει ως νόμο από το 2007. Τώρα η Ευρώπη ζητά καθολικά σε όλα τα στα κράτη-μέλη να απαγορεύσουν το κυνήγι με σφαιρίδια από μόλυβδο σε υγροβιότοπους. Είναι κάτι το οποίο η Κύπρος αποφάσισε πριν χρόνια, ωστόσο δεν φαίνεται να εφαρμόζεται με όσα βλέπουμε εδώ. Κάτι έτσι πριν κλείσουμε να πούμε κάτι το οποίο διαπιστώσαμε, ρωτήσαμε πριν από λίγο τον Τάσο. Υπάρχουν καρέκλες έτσι κατά μήκος της λίμνης και ρωτήσαμε γιατί υπάρχουν. Αυτό που μας απάντησε ήταν ότι έρχονται εδώ οι κυνηγοί και αφού απαγορεύεται το κυνήγι, όμως κυνηγούν και πολλές φορές πάπκες όταν υπάρχει νερό στη λίμνη. Ακριβώς. Σχετίζεται με το ότι το σημείο είναι μελανών, σημείων παράνομων περιστατικών. Σίγουρα να κυνηγάς τόσο κοντά στη λίμνη να απαγορεύεται δια νόμου, αφού εμείς είμαστε μέσα στην απαγορευμένη ζώνη κυνηγίου, άρα δεν θα έπρεπε καν να διενεργήτουν, αλλά είναι και αυτό ένα πρόβλημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά κάτι, κυρίες και κύριοι, από εμάς. Σας ελπίσουμε ότι η έρευνα που έχει κάνει ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος θα επηρεάσει και θα προβληματίσει τουλάχιστον τόσο τους κυνηγούς όσο και, τα αρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε να σταματήσει στην περιοχή εδώ το κυνήγι με φυσίγγια τα οποία περιέχουν μόλυβδο. Ναι, και στη λίμνη Παραλιμνίου, Όλγα, έχει σκοπευτήριο δίπλα. Όλα αυτά πίσω δεν συγκινούν κανένα. Αρκεί να πιέζουμε εμείς βεβαίως για όλα αυτά όσα βλέπουμε. Και προκαλούν. Σε ευχαριστώ πολύ.